Ονομάζομαι Σέγγας Γεώργιος, είμαι επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων. Θέλετε να μας πείτε για την εκδήλωση Βιολόγια τη σημερινή? Ναι, σήμερα μία ακόμα ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από τον κοινοαθλητικό όμιλο White Ghost και το Δήμο Κοζάνης με θέμα την πρόληψη της επιθετικότητας και την αναμορική συμβίωση, ο οποίος σκοπός και αποτέλεσμα της ημερίδας ήταν να αφομοιώσουν όσοι παρακολούθησαν την ημερίδα πέντε βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσουν για να μην φτάσουμε πάλι σε ίδια περιστατικά επιθέσεων σκύλων στον άνθρωπο. Πολύ σημαντικές σύμβουλες μας έδωσε και ο κύριος Κατσαπέκης Αλέξας, που είναι επίσημος συγκτροφέας Ροτβάιλερ, ο οποίος θα σας πει και εκείνος στη συνέχεια. Και ευελπιστούμε στο μέλλον να υπάρχουν περισσότερες τέτοιες ημερίδες ώστε να ενημερωθεί πολύ μεγαλύτερο κοινό. Καλησπέρα, το όνομά μου είναι Κατσαμπέκης Αλέξανδρος. Βρίσκομαι σήμερα στην όμορφη πόλη της Κοζάνης με την ιδιότητά μου ως εκτροφέας Ροτβάιλερ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον φίλο τον Γιώργο τον Σέγγα για την πρόσκληση την οποία είχα και να συγχαρώ τον κοινοαθλητικό όμιλο White Ghost και το Δήμο για την πρωτοβουλία αυτή ώστε σήμερα να διοργανωθεί μια ημερίδα όσον αφορά την επιθετικότητα των σκύλων. Ήταν πραγματικά, ακούστηκαν πολλές απόψεις και ήταν αρκετά διαφωτιστική. Ένα γενικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι υπάρχει έλλειψη παιδείας πάνω στο κομμάτι τόσο της εκτροφής όσο και της διαχείρισης ενός σκύλου. Και θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις το βοηθάνε πάρα πολύ ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος και να δημιουργηθεί μια καλύτερη επόμενη μέρα. Ένα διαφορετικός τρόπος σκέψης. Φανταστείτε ότι περισσότεροι από εσάς οδηγούν αυτοκίνητο, παίρνουν κάποιες στοιχειώδες γνώσεις, ένα δίπλωμα, το οποίο δεν σου ενδιαφέρει ότι δεν τρακάρεις ή ότι δεν ασχοληθείς. Καθημερινά παίρνει το αυτοκίνητό σου, δεκάδες μπορεί και εκατοντάδες τροχαία και θανατηφόρα να υπάρχουν καθημερινά και να σκοτώνται ανθρώποι. Και από σκύλο σκοτώνται ένα σκοτώσο που υπάρχουν διάφορες αιτίες που έγινε. Μπαίνουμε στα αεροπλάνα, είναι το πιο ασφαλές μέσο της κοινωνίας. Καθημερινά απαιτούν εκατοντάδες αεροπλάνα και δεν παθαίνουμε τίποτα. Με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα στη ζωή μας, αν το σκεφτούμε αυτό σε σχέση με το σκύλο. Υπάρχουν πολύ πιο επικίνδυνα πράγματα από ότι ένα σκύλο κοντά του, σκύλο κοντά μας. Όλη η ουσία είναι ότι ο σκύλος είναι ένα ζώο και δεν είναι ένας άνθρωπος. Οπότε χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία και οδηγίες όταν αποφασίσουμε να έχουμε κοντά μας ένα σκύλο. Βλέπουμε από τη μία ότι δημιουργούνται βλάβες και απώλειες ανθρώπινες ζωές και από την άλλη ότι οι σκύλοι σώζουν ζωές. Σας μπορώ να σας πληροφορήσω ότι καθημερινά σε όλο τον κόσμο σκύλοι διασώστες, σκύλοι θεραπείας, σκύλοι αστυνομικοί, σκύλοι βοηθείας, βιοανιγνευτές. Δηλαδή η συμβολή τους στον άνθρωπο είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από τα αντισύμματα που μπορούν